Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον αθλητικό όμιλο Βρυλισσίων. Τα Βρυλίσσια μετέχουν στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Λικερίδη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, Μιχάλη, ο προγραμματισμός που είχε γίνει φέτος ήταν για τη Β' κατηγορία και προέκυψε η Α' κατηγορία. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Αυτό έγινε. Εμείς κάναμε ένα προγραμματισμό με τη διοίκηση για τη Β' κατηγορία που ήμασταν πέμπτη, σαν πέμπτη που τερματίσαμε στο πρωτάθλημα, και έτσι κάναμε ένα προγραμματισμό για τη Β' κατηγορία τον επόμενο χρόνο. Έτσι συμφωνήσαμε με τη διοίκηση και προχωρήσαμε. Μετά από 20 μέρες, ενώ είχαμε σχεδόν κλείσει και το ρόστερ, μετά από 20 μέρες σχεδόν ανακοινώθηκε ότι μπορούμε να παίξουμε στην Α' Αθηνών. Ήταν μια ευκαιρία και για την ομάδα και για τα παιδιά που παίζουν και για τη διοίκηση όλους, γιατί μετά από 11 χρόνια η ομάδα ξαναβλέθηκε στα σαλόνια της Α' κατηγορίας. Και έτσι είπαμε να μην αφήσουμε αυτό το απαντάζ ανεκμετάλλευτο. Αλλά είχαμε ήδη κάνει τον προγραμματισμό σε παίχτες, σε budget. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να την ενισχύσουμε την ομάδα. Δεν βρεθήκαν οι κατάλληλες επιλογές και έτσι βαδίσαμε με το ήδη υπάρχον υλικό. Αποτέλεσμα αυτού είναι και η μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στο πρωτάθλημα? Ναι, η συγκομιδή, παρόλο που οι εμφανίσεις δεν είναι ανάλογες με τη συγκομιδή, είναι χαμηλή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είμαστε μέσα στις τελευταίες ομάδες, όμως εάν δείτε όλα τα παιχνίδια τα οποία παίζουμε ιδιαίτερα μέσα στο γήπεδό μας, όχι απλώς είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε και πολύ καλύτεροι από τους αντίπαλους. Δυστυχώς για θέμα εμπειρίας, θέμα συγκυριών, ορισμένες φορές παίζει και η τύχη και άλλα θέματα τα οποία είναι αυτοσυγκέντρωση της ομάδος, η οποία είναι λογικό να μην είναι αυτή καθεαυτή γιατί είναι άπειρα παιδιά. Χάνουμε τους βαθμούς σε σχέση με τα παιχνίδια τα εκτός έδρας, τα οποία δεν έχουμε πάει καλά. Αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγάλο μας μείον, τα παιχνίδια τα εκτός έδρας. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που θα μπορούσατε να το είχατε κερδίσει, Μιχάλη, και σταθήκατε άτυχοι? Θεωρώ ότι τα παιχνίδια τα μέσα στην έδρα μας χάσαμε από τους Αγίους Αναργύρους 1-0 με πέναλτι, οι οποίοι είναι μια ομάδα από τις πιο δυνατές και θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους, γιατί έχει και ιστορία και ήταν και από την πιο μεγάλη κατηγορία. Από τους Τράχωνες χάσαμε στο 96,5 από ένα λάθος δικό μας, καθαρό. Με το Καματερό ισοφαριστήκαμε στο 96,5 ενώ προηγούμασταν 1-0, συν το παιχνίδι με την Ανθούπολη που ισοφαρίσαμε το σκορ και χάσαμε με ένα γκολ που ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί. Αν κοιτάξεις αυτά τα παιχνίδια λοιπόν, βλέπεις μια ομάδα η οποία μέσα στο γήπεδό της ανταποκρίνεται 100%, δημιουργεί, προσπαθεί να παίξει σε ένα καινούριο πρωτάθλημα για τα παιδιά αυτά που δεν έχουν παίξει και στην Α' κατηγορία τα πιο πολλά. Βλέπεις ότι σε λεπτομέρειες χάνουμε τα αποτελέσματα. Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης, είναι θέμα εμπειριών. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν να είμαστε χαμηλά. Ουσιαστικά το ρόστερ της ομάδας είναι το ίδιο ρόστερ που ήταν και στη Β' κατηγορία? 95% είναι το ίδιο. Το θέμα είναι ότι βρίσκουμε ανταπόκριση από τη διοίκηση, γιατί και στηρίζουν τους παίχτες και εμένα προσωπικά. Παρόλο που έχουμε κάνει συζητήσεις για να αλλάξει κάτι στην ομάδα, και αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι μόνο ο προπονητής, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει ούτε η διοίκηση, ούτε οι ποδοσφαιριστές, μόνο ενισχύσεις μπορούν να γίνουν. Δεχόμαστε μια θετική αύρα από τους διοικούντες και έτσι
με κάνουν και εμένα να μπορώ να παλέψω παραπάνω, να δώσω παραπάνω και να προσπαθήσω ό,τι μπορούμε να βγάλουμε καλύτερο από την ομάδα. Μέχρι στιγμή, στα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, έχετε μόνο μία ισοπαλία, ένα βαθμό και είστε ισόβαθμοι με τον Ιάσονα και τα Πετράλωνα. Και από πάνω είναι η Αγία Ελεούσα με 7 βαθμούς. Όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, coach, πιστεύεις ότι τα Βλήσια μπορούν να τα καταφέρουν να παραμείνουν στην Α κατηγορία? Να σας πω, η εμπιστοσύνη που δείχνουν και στους παίχτες και σε μένα μας κάνει, είναι ένα κίνητρο αυτό για να δουλέψουμε και να δώσουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι η ομάδα δεν είναι για τόσο χαμηλά. Αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα που σας είπα προηγουμένως. Εμάς η διακοπή αυτή ίσως να μας έκανε καλό, ίσως να μας κάνει καλό μάλλον, για να αποφορτιστούν οι παίχτες από το ψυχολογικό βάρος που τους είχε δημιουργηθεί, γιατί δεν είναι εύκολο σε 7 παιχνίδια να έχεις ένα βαθμό και να έχεις καλές επιδόσεις, ενώ τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, αλλά η απόδοση ήταν καλή. Άρα αυτή η διακοπή θεωρώ ότι ίσως μας βοηθήσει εμάς στο ψυχολογικό τομέα. Θα το παλέψουμε να προσπαθούμε να αναρριχηθούμε λίγο σε βαθμολογία. Δεν λέω ότι παίξαμε με δύσκολες ή με εύκολες ομάδες, γιατί όταν ξεκινήσαμε ακόμα ήταν όλα στα προγνωστικά, όμως θεωρώ ότι θα έρθει πιο καλύτερα αποτελέσματα με το καινούριο άνοιγμα του πρωταθλήματος. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν? Βέβαια, αντιμετωπίσαμε αγωνιστικά προβλήματα. Δυστυχώς είχαμε αρκετούς τραυματισμούς, οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι ήταν παράξενοι τραυματισμοί. Δηλαδή, στο πέλμα κάποιος αθλητής, κάποιος άλλος στο γόνατο. Δηλαδή, είχαμε κάποια τέτοια θέματα. Πιστεύω, θεωρώ τώρα ότι ίσως αποθεραπευτούν και μας βοηθήσουν και αυτοί. Όμως δεν ήταν αυτό το πρώτο πρόβλημά μας. Βέβαια, δεν ξεχνάμε, δεν παραβλέπουμε ότι ήταν μια ομάδα για β' κατηγορία. Αυτό δεν το ξεχνάμε ούτε η διοίκηση ούτε εγώ. Και δίνουν κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούν να καταλάβουν οι παίχτες. Δίνουν πολλά παραπάνω. Δηλαδή είναι αγωνιστική, είναι σε όλα τα επίπεδα πολύ καλή. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, coach? Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία. Η διαιτησία μας παίζει και πέρσι και φέτος πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι, και ούτε μπορώ να πω ποτέ ότι υπήρχαν παράπονα. Μπορεί να δεχτήκαμε γκολ στο 96,5. Δεν λέει τίποτα αυτό. Νομίζω ότι έπρεπε εμείς να προσέξουμε, γιατί ένα παιχνίδι τελειώνει με το σφύριγμα της λήξης. Δεν τελειώνει στο 90 και στο 92. Δεν νομίζω ότι η διαιτησία είναι πάρα πολύ καλή, άψογη. Και τη γνώμη σου για τον Όμιλο και αν έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες οι οποίες πιστεύεις ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, ο Όμιλος είναι αρκετά καλός. Το είχα πει και σε παλιότερη συνέντευξη. Ο Όμιλος είναι αρκετά δυνατός. Ουσιώδεις όμως, δυνατές ομάδες και με ιστορία και έδρες καλές. Δηλαδή, να παριθμίσω τους Άγιους Αναργύρους, οι Τράχωνες, ο Άρης Πετρούπολης που βρίσκεται χαμηλά αλλά είναι σημαντική ομάδα, αξιόλογη, η Δόξα Βύρωνα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες, υπάρχουν και έδρες όπως είναι ο Καματερό, όπως είναι η Ανθούπολη με ένα δύσκολο γήπεδο. Υπάρχουν καλές ομάδες. Θεωρώ όμως ότι ακόμα δεν μπορώ να χρήσεις φαβορί, έχουν ξεχωρίσει κάποιες. Αλλά νομίζω ότι είναι στη διάρκεια. Αν υπάρχει διάρκεια σε κάποια ομάδα από αυτές και με την ενίσχυση που κάνουν κάποιες τον Δεκέμβριο, με τη νέα περίοδο, ίσως από εκεί ξεχωρίσει κάποια ομάδα. Και την άποψή σου για το πρωτάθλημα, το οποίο έχει διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αυτό δεν είναι και το καλύτερο, θεωρώ. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο, όμως το να παίζεις με άδειο γήπεδο δεν είναι και το καλύτερο και για μας που είμαστε μέσα αθλητές και για τη διοίκηση και για όλους. Πιστεύω όμως ότι τα μέτρα είναι μέτρα και πρέπει να τηρούνται
και εμείς τα τηρούμε χωρίς καμία παρεκτροπή. Δηλαδή στους αγώνες τους δικούς μας δεν υπάρχει φίλαθλος στην εξέδρα. Ούτε από τη δικιά μας ομάδα, ούτε από την αντίπαλη ομάδα. Εντάξει, θεωρώ ότι όταν τελειώσει αυτό το με την πανδημία, να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση όλοι, γιατί θέλουμε και τον κόσμο. Εννοείται ότι θέλουμε να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Εννοείται ότι το ψυχολογικό των παιχτών είναι πάρα πολύ σημαντικό, των ανθρώπων γενικά, αλλά και των παιχτών. Είναι κάτι που κάνουν κάθε μέρα, είναι κάτι που κάνουν σαν χόμπι και τους ευχαριστεί. Και όταν αυτό κόβεται, ξέρετε, κόβεται και η ψυχολογία, αλλάζουν πολλά στον τρόπο σκέψης. Εμείς θέλουμε αυτά τα παιδιά να μείνουν, γιατί πρέπει να μείνουν στον αθλητισμό. Δεν πρέπει να χάσουμε παιδιά, γενικά και στις υποδομές, γιατί ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο έχει αρχές. Είναι σημαντικά πράγματα τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά και στις υποδομές, αλλά και στις πιο μεγάλες ομάδες. Αυτό κοιτάνε τα Βρυλίσια σε πρώτη άποψη. Τώρα, Μιχάλη, έχεις δώσει κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες να το τηρήσουν μέχρι να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα? Ναι, κοιτάξτε, δώσαμε ένα πρόγραμμα μέσω του γυμναστή, που είναι ο κύριος Γιάννης Πασής, που είναι ΤΕΦΑ. Δώσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο θεωρώ ότι τα παιδιά, παρόλο που είναι ηλικιακά μικρά, είναι υπεύθυνα παιδιά και τους αρέσει ο αθλητισμός. Και έτσι κάποια από αυτά, ή τα πιο πολλά, εκτιμώ ότι θα το ακολουθήσουν. Αυτό θα κάνει καλό και για αυτούς και για την ομάδα μετά το πέρας της καραντίνας. Πώς περνάς, Μιχάλη, τώρα την περίοδο της καραντίνας, που δεν πηγαίνεις στο γήπεδο? Αυτό είναι το χειρότερο, θεωρώ. Είναι το χειρότερο. Είναι το χειρότερο, γιατί όταν έχουμε μάθει μετά από πόσα χρόνια αθλητής, ποδοσφαιριστής και μετά προπονητής, είναι το χειρότερο. Είναι σημαντικό να είσαι με παιδιά, είναι σημαντικό να δείχνεις, είναι σημαντικό να προσπαθείς να περάσεις αρχές, ήθος. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα να τα περνάς στον αθλητισμό. Και όταν αυτά στα κόβουν για κάποιο λόγο, σου φαίνεται κάπως άσχημο. Όμως η υγεία είναι βασικό για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, και έτσι θα το υπομείνουμε, εντάξει, με όλο το κόστος. Τώρα υπάρχει σκέψη να ενισχυθεί κάπως το ρόστερ όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, διότι αν δεν κάνω λάθος σταμάτησε και κάποιος ποδοσφαιριστής, ο Χατζηπαναγιώτης. Ναι. Δυστυχώς είχαμε μια απώλεια του Χατζηπαναγιώτη από πέρσι, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής κλάσεως, δηλαδή πάνω από την Α κατηγορία, και θα μας βοήθηκε πάρα πολύ. Οικογενειακή λόγη τον σταμάτησε ο αθλητής αυτός. Στο πίσω μέρος του μυαλού της διοίκησης υπάρχει κάποια σκέψη. Δεν θέλουμε να πιέσουμε τα πράγματα. Αν βρεθεί κάποιος αθλητής ο οποίος να ταιριάζει με τη φιλοσοφία μας και με τον τρόπο σκέψης γενικά των Βρυλισσίων, θεωρώ ότι κάτι θα γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σημαντικό είναι βέβαια να μπορέσουμε να ενισχυθούμε, είναι σημαντικό, θα μας βοηθήσει, αλλά το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Είναι σημαντικό ότι η διοίκηση είναι κοντά, δηλαδή ο κύριος Βουλκίδης, ο κύριος Αποσκήτης, ο κύριος Γάκης. Είναι σημαντικό ότι λύνουν τα θέματα όταν παρουσιάζονται, ότι είναι κοντά και σε μένα και στους αθλητές, και αυτό είναι σημαντικό για μια ομάδα ερασιτεχνική. Ωραία. Τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν με τη Δόξα Βίρονα, εκτός έδρας. Πες μας, coach, έτσι για αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, ερχόμασταν από ένα αποτέλεσμα, κάνω ένα flashback από την προηγούμενη αγωνιστική, ερχόμασταν από ένα αποτέλεσμα με το Καματερό, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι το... όπως αν το διαβάσει κανείς, ήρθε 1-1 και ισοφαριστήκαμε στο 96. Χάσαμε την αυτοσυγκέντρωση, χάσαμε την ψυχολογία μας σε αυτό το παιχνίδι, γιατί όταν πας ισοφαρίζεσαι στο 96 σε ένα παιχνίδι που το έχεις δικό σου, σχεδόν δικό σου, στο επόμενο παιχνίδι δυστυχώς να έχουν αδειάσει μπαταρίες, έτσι το λέμε εμείς στον αθλητισμό, να έχουν αδειάσει μπαταρίες των ποδοσφαιριστών. Ήταν θέμα ψυχολογίας καθαρά. Μπήκαμε μουδιασμένοι, είχαμε ένα πλάνο, αλλά ήταν μια πολύ σοβαρή ομάδα η Δόξα. Και όταν στο πρώτο 15 λεπτό δέχεσαι 2 γκολ, μετά αλλάζει όλο το πλάνο και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις.
Δυστυχώς στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε αυτό εύκολα να το ανακτήσουμε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι, το πιο σημαντικό για το παιχνίδι με τη Δόξα. Αλλά ήταν μια σοβαρή ομάδα, δουλεμένη και με πλάνο. Ωραία. Coach, κλείνοντας, είσαι ικανοποιημένος εσύ από τους παίκτες. Από την απόδοση που έχουν, που είχαν στα 7 αυτά παιχνίδια, παρόλο ότι τον έναν βαθμό που έχετε πάρει. Κοιτάξτε, ικανοποιημένος είμαι, αλλά ποτέ δεν είναι ένας προπονητής ικανοποιημένος. Πρέπει να σκέφτεσαι το κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι τα δίνουν όλα τα παιδιά, όμως πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν και κάτι παραπάνω ακόμα και για τον εαυτό τους και για την ομάδα. Είμαστε ικανοποιημένοι. Είμαι ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τη διοίκηση. Είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές. Όμως θεωρώ ότι θέλουμε και κάτι παραπάνω και από μένα, αλλά και από τους αθλητές μας, για να πετύχουμε το στόχο μας. Ωραία. Coach, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε η επανέναρξη του πρωταθλήματος να είναι το συντομότερο δυνατό και τα Βρυλίσια να καταφέρουν να παραμείνουν στην Α κατηγορία. Ναι, αυτό θέλουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη συνεργασία που είχαμε.